ζωή φαίνεται, άρα η καλή εκπομπή από το πρώτο πλάνο φαίνεται. Να το το πρώτο πλάνο! Αγόρι μου γλυκό, κουκλί μου, καλό μεσημέρι, καλημέρα πήγα να πω. Καλό μεσημέρι, Σάκη Ρουβά, από το καλύτερα δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι, Ναταλούσκα μου, καλή άνοιξη. Καλή άνοιξη, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά η άνοιξη θα έρθει λίγο νωρίτερα φέτος, χάρη στο Σάκη, χάρη και στο Σάκη, γιατί την άλλη Κυριακή Σάκης brings love and spring. Φέρνει και αγάπη, φέρνει και την άνοιξη μέσα από μια συναυλία την οποία θα τη λατρέψετε. Καλώς μας ήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανοίγεις την εκπομπή αυτή μαζί μας σήμερα. Τι κάνεις, Ναταλία, πώς είσαι, σε βλέπω στα καλύτερά σου. Είμαι στα καλύτερά μου. Είναι έτοιμο πόλεμος ο επάνω, πολύ. Είναι έτοιμο πόλεμος. Είμαστε στα καλύτερά μας, χαιρόμαστε πολύ που είσαι και εσύ στα καλύτερά σου. Και πέρυσι το είχες κάνει αυτό, αλλά πέρυσι το είχες κάνει πιο μαζεμένα, πιο σπιτικά, ενώ φέτος ανοίγει ο δρόμος για μια ωραία συναυλία. Κοίτα, πέρσι ήμασταν πολύ ζεστά και γλυκά στο σπίτι μου. Είχαμε φτιάξει το σπίτι, αλλά δεν ήταν πια σπίτι εκείνο, ήταν ένα άλλο σύμπαν. Ναι. Η καλή μου νεράιδα, η Εύα Ινάθενα, τότε είχε επιμεληθεί όλο το ντεκόρ, όλη τη σκηνογραφία, ναι. Όλο το σπίτι, το έχει αλλάξει όλο και κάνει ακριβώς το ίδιο και φέτος λοιπόν. Έχουμε έρθει εδώ σε ένα εκπληκτικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, mm-hmm. Όπου έχουμε, όπως βλέπεις, μάλλον δεν θα δείξω όλα. Κάτσε να... Ναι. Έλα εδώ. Δείξε μου, ναι. Κάτσε, γιατί έχω εδώ τους συνεργάτες μου τώρα. Ναι, το καταλαβαίνω. Όπως το καταλαβαίνω, ναι. Πάρε το χρόνο σου χαλαρά να μας δείξεις ό,τι θέλεις και ό,τι μπορείς. Κοίτα. Και ό,τι γίνεται. Δεν θέλω να σου δείξω πολλά. Βλέπω κάτι πολύ ωραία, κόκκινα δέντρα, τα οποία είναι αμυγδαλιές κόκκινες. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι. Θα σου πω, βλέπεις μία μικρή λεπτομέρεια. Μάλιστα. Αν σου έδειχνα 360 μοίρες στο χώρο εδώ, θα πάθαινε σοκ. Είναι ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο κέντρο της Αθήνας, Space Green λέγεται. Space Green, και, ναι. Space Green, ναι. Και η Εύα έχει βοηθήσει και έχει γίνει όλο αυτό εδώ το μέρος ένας παράδεισος, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι σε παραμύθι. Είναι όντως σε παραμύθι. 30 μοίρες, 60 μοίρες, 360. 40 μοίρες. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω όλο το σκηνικό, γιατί θα καεί έκπληξη για την Κυριακή. Το καταλαβαίνω, θα καεί έκπληξη. Τι θα κάνεις εκεί λοιπόν, θα είναι μια συναυλία με δικά σου τραγούδια, θα πεις και άλλα τραγούδια εκτός από δικά σου? Κοίταξε, θα τραγουδήσω δικά μου τραγούδια. Ναι. Τα οποία τα έχουμε βεβαίως αλλάξει, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο εχόρδων, έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο πνευστών, mm-hmm. Και βεβαίως όλη μου η ορχήστρα όπως τη γνωρίζεις, αλλά πολύ αλλαγμένα, πειραγμένα τα τραγούδια, έτσι να είναι πιο κοντά στον έρωτα, στην αγάπη που θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή τη συναυλία. Mm-hmm. Και εσύ, εντάξει, αν υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, εντάξει, ελπίζω να υπάρχουν περισσότερο από λίγοι, δεν το ξεκίνησα σωστά, που μπορούν πραγματικά να πούνε για αγάπη, να τραγουδήσουν για την αγάπη, ο Σάκης είναι ένας από αυτούς και δεν μιλάω μόνο για την ερωτική αγάπη, γιατί μέσα στα χρόνια αυτά που σε ξέρω, που πλέον μετράμε πολλές δεκαετίες φίλοι, μπορώ να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ γενναιόδωρος σε ό,τι έχει να κάνει. Πες τα πράγματα με το όνομά του από το 91. Από το 91 λοιπόν. Από το 91 λοιπόν. Σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που σε βλέπω και σε καμαρώνω, να μεγαλώνεις, να εξελίσσεσαι, να οριμάζεις, είσαι ένα πλάσμα πολύ γενναιόδωρο σε ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη. Δεν την τσιγκουνεύεσαι καθόλου. Αντίθετα, τη σκορπάς απλόχερα και τη δίνεις παντού με εξαιρετική γενναιοδορία. Και σε αυτήν εδώ τη συναυλία, όλα γίνονται για αγάπη. Το ξέρω. Κοίταξε, την απολαμβάνω την αγάπη. Το ξέρω. Ο μόνος τρόπος να μπορείς να απολαύσεις την αγάπη είναι να τη μοιράσεις, να τη δίνεις, να την παίρνεις. Ξέρεις, αυτή η ανταλλαγή που δημιουργεί
αυτό το, την αίσθηση, αυτή την, το υπέροχο πράγμα που ονομάζουμε αγάπη. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι αυτή η συναυλία είναι και αφιερωμένη στην Ελπίδα, στο όραμα Ελπίδας. Στο όραμα Ελπίδας. Στα παιδιά της Ελπίδας. Mm-hmm. Όπως πάντα είμαστε μαζί τους και είναι και εκείνα μαζί μας. Μας συντροφεύουν, τα συντροφεύουμε και πάμε μαζί χέρι-χέρι για να νιώσουμε έτσι και εκείνα την αγάπη μας και εμείς την αγάπη τους. Σάκη, υπάρχει κάποιο τραγούδι που αφιερώνεις στα παιδιά, αλλά και στα δικά σου τα παιδιά, από τα δικά σου τα τραγούδια, και που θα αφιερώσεις ίσως και εκείνο το βράδυ? Το όλα καλά. Όλα καλά θα μας πάνε. Και το πρώτο τραγούδι που έχεις αφιερώσει στην Κάτια δικό σου ποιο ήταν, θυμάσαι? Η κίτρινη ερώτηση της ημέρας. Αστειεύομαι, αγάπη μου, ήταν πολύ τρυφερή η ερώτησή σου. Δεν το θυμάμαι, όχι, δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι εσύ? Το «Κάποτε θα είμαστε μαζί» το έχει πει η ίδια η Κάτια. Ωπ, τόσο διαβασμένος. Μπράβο, Δημήτρη. Διαβασμένος. Τη αφιέρωσε το τραγούδι μου χωρίς να με ρωτήσει αν δίνω την άδεια τη στιχουργική. Τα είχαμε συνοηθεί αυτά, Ναταλία μου. Αλήθεια, μπορεί γιατί με έχει χτυπήσει λίγο και δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα πια. Το «Κάποτε θα είμαστε μαζί», αλήθεια, το έχει πει κάτι αυτό? Ναι, πολύ... ήταν ένα τραγούδι το οποίο το αγαπούσε πάρα πολύ και... Είδες. Ήτανε, ναι. Είδες. Μπράβο. Και τόσα χρόνια μετά... Προάγγελος. Τόσα χρόνια μετά, τόσα τραγούδια μετά και τόσα παιδιά μετά... Η αγάπη παραμένει. Όχι απλά παραμένει. Είναι πολύ γνήσιο αυτό το πράγμα που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι και το λέω γιατί τους έχω ζήσει. Έχουμε περάσει καλοκαίρι μαζί και είναι τρομερό αυτό το δέσιμο που έχουν. Άλλη ερώτηση έχω να σου κάνω τώρα που δεν έχει σχέση με μουσική, έχει σχέση με τηλεόραση. Επειδή εγώ σε απολάμβανα και σε απολαμβάνω πολύ όλα αυτά τα χρόνια στο Voice, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει ο τρόπος που επικοινωνείς με τα παιδιά και όλα αυτά. Το όνομά σου ακούγεται για ένα άλλο show, για το Masked Singer. Νομίζω θα ξεκινήσετε και γυρίσματα, δεν είναι, Σάκη, σε λίγο καιρό? Δεν ακούγεται, νομίζω ότι είναι πια σίγουρο ότι θα το παρουσιάσεις. Είναι σίγουρο ότι αυτό το show θα παίξει στην ελληνική τηλεόραση σύντομα. Mm-hmm. Όλα τα άλλα θα τα αφήσουμε να τα ανακαλύψουμε μαζί. Μυστηριώδης εγώ και δεν θέλει να τα πει όλα, να τα ανακαλύψουμε μαζί. Πρέπει να γίνουν ανακοινώσεις άλλες. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι μόνο ο Σάκης είναι ο σίγουρος και περιμένουμε τα τρία τα πρόσωπα που θα είναι στις καρέκλες, ας πούμε, να κλείσουν όλοι. Να πούμε για... εντάξει, δεν είναι άλλοι. Έχουν κλείσει και οι άλλοι, Σάκη, γνωρίζεις? Ό,τι ξέρεις, ξέρω, Ναταλία. Εσύ είσαι πιο ενημερωμένη από μένα πάντα. Θα εκπλαγείς, αλλά όχι. Μισό λεπτό. Πρέπει να αλλάξω χείρι εδώ πέρα, γιατί θα μας πιαστεί. Μόνος του λοιπόν, κρυβάει, με δουλεύει. Όχι, δεν το κρατάω μόνος του, αλλά... Εντάξει. Για πες. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το Masked Singer είναι στο Sky, σωστά τα λέω? Στο Sky που, ήταν και το, που είναι και το Voice. Και το Idol. Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω και που είναι και το Survivor. Έχω πει κατά καιρούς λοιπόν ότι εμένα ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο αδερφός σου. Τον περιμένω πώς και πώς. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια στο λέω γιατί είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός γιατί είναι εκτός από πολύ καλός αθλητής, δεν ανακατεύεται και με κατηνιές. Πράγμα το οποίο πολύ το εκτιμώ εγώ. Πρόσφατα λοιπόν αφιέρωσε τη νίκη του σε ένα αγώνισμα σε σένα και είπε ότι είσαι πραγματικά το είδωλό του. Πολύ τρυφερό αυτό αν το λέει ο αδερφός σου. Κοίταξε, τον είδα. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι τα έχασα. Συγκινήθηκα. Ναι. Δεν το περίμενα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ξέρω τι να σου πω. Είναι πολύ εκδηλωτικός. Έχει κρατήσει πολύ διακριτική στάση σε σχέση με το ότι είστε αδέρφια κτλ. Ποτέ δεν αναφέρεται, ξέρεις, εκτενώς. Και ήταν εξαιρετικά συγκινητική η στιγμή που το έβγαλε. Και όλοι μπήκαμε στη θέση του Σάκη. Λέμε, ο Σάκης... Κοίτα, τον νιώθω τον Απόστολο. Συγκινούμε που τον βλέπω να είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του. Δεν είναι εύκολο, ό,τι και να λέμε, παιδιά, αυτό που περνάνε όλα και τα παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και είναι κάτι το οποίο σε βάζει σε μεγάλη
σε κρίση, σε ναι. κρίση σε σχέση με τον εαυτό σου. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα το πώς θα διαχειριστείς τον εαυτό σου, τι συναισθήματα θα σου προκύψουν, πόσο θα πιέσεις ίσως αυτά που φαντάζεσαι ότι θα βλάψουν την εικόνα σου και σιγά σιγά να αφαιθείς και να δείξεις και ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σου και να εκδηλώσεις κάποια πράγματα τα οποία τα έχεις κρατημένα, αλλά μετά να τα ξανααναθεωρήσεις, γιατί ξέρεις, είναι μια δυναμική κατάσταση την οποία περνάνε όλα τα παιδιά, όχι μόνο ο Αποστόλης. Εσύ θα πήγαινες, θα πήγαινες σάι και εσύ σε κάτι τέτοιο που δοκίμαζες. Πρέπει να σας πω, ότι ζηλεύω πάρα πολύ. θα ήθελα να είμαι εκεί... να παίζω, να είμαι μέσα στο ναι, παιχνίδι. Ναι, το κατάλαβα, γιατί στο Δομήνικο ναι. έχεις βρεθεί και παλιότερα πήγες, ήσουν πολύ supportive και μάλιστα κοιμήθηκες μαζί τους και στην Αμμουδιά, δεν το ξεχνάμε αυτό. Αλλά θα ήθελα να το ξανακάνω, στην αλήθεια. θα ήταν να σε δει ξαφνικά μπροστά του Αποστόλη, θα πες ξερός, το καταλαβαίνεις, έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί ενώ είναι ένα πολύ συνεσταλμένο παιδί ο Απόστολος, και έτσι τουλάχιστον φαίνεται, τα χιλιόμετρα που τους χωρίζουν μεγεθύνουν τα συναισθήματα και τα διωγγώνουν. Και η στιγμή της αφιέρωσης προς εσένα ήταν πολύ συγκινητική, γιατί ήταν αυθόρμητη. Γι' αυτό ήταν συγκινητική. Ήταν πολύ συγκινητική. Ήταν αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στην συναυλία Σάκης Brings Love and Spring Concert στις 13 του μήνα. Να πούμε ότι μπορούν να μπουν από ποια ώρα, μάλλον θα μας πεις, και μέχρι ποια ώρα και να την απολαύσουν όσοι την δουν. Κοίτα, από στις 13 την Κυριακή ναι. θα είναι η συναυλία, στις 8 η ώρα το βράδυ. Βεβαίως η συναυλία θα μείνει ανεβασμένη στη Viva όλο το βράδυ και στις 14 θα μπορούν να την απολαύσουν όσοι δεν μπορούν στις 13. Και στις 15 νομίζω. Μέχρι τις 15. Και στις 15 ναι. Αλλά η πρεμιέρα θα είναι στις 13 στις 8 ώρα το βράδυ. 13 λοιπόν. Κυριακή. Κυριακή. Κυριακή 13 στις 8 ώρα το βράδυ. Η άνοιξη θα έρθει νωρίτερα, χάρη στο Σάκη. Η άνοιξη είναι εκεί. Μπορούμε και μπακούρια να την παρακολουθήσουμε μόνο ζευγάρια. Και μπακούρια. Και μπακούρια δέχεται. Βεβαίως και τα μπακούρια, γιατί ξέρεις, τρώγοντας σου έρχεται η όρεξη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βεβαίως θα είμαστε εκεί, γιατί ο Σάκης φέρνει και την άνοιξη. Την αγάπη τη φέρνει χρόνια τώρα τελείωτα με τα τραγούδια του. Και με τις πράξεις του, θα το ξαναπώ και ας μην του αρέσει πολύ να το ακούει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία έναρξη που μας χάρισε σήμερα. Εγώ, Ναταλία μου, σε ευχαριστώ. Σε αγαπώ πάντα. Και εγώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και σε περιμένω την Κυριακή να... Βεβαίως. Να τραγουδήσουμε μαζί. Την αγάπη μου σε όλη τη... Θα τραγουδήσουμε, το κάποτε θα είμαστε μαζί. Την αγάπη μου σε όλη τη φαμίλια, Σάκη μου. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Φιλιά σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Καλό μεσημέρι. Φιλιά. Καλά. Λοιπόν, πάμε από το...